Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αναταράξεις σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Έρχονται πύρινα κηρύγματα στις κυριακάτικες λειτουργίες. Κλόνο του κινητού του Μπάμπη έφτιαξαν οι αρχές για να διαλευκάνουν τη δολοφονία. Πώς δρούν οι χρυσοθύρες στη Δυτική Ελλάδα. Παγκόσμιο σοκ από τη βασανιστική εκτέλεση θανατοποινήτη στην Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη νέα επέλαση ψύχους που θα χτυπήσει για τρεις ημέρες όλη τη χώρα. Έρχονται χιόνια ακόμα και στα βόρεια της Αττικής. Θα παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ και στη συνέχεια την αναλυτική πρόγνωση του Διευθυντή της ΕΜΗ, Θοδωρή Κολυδά. Δεν θα σκεφτούμε το κόστος μπροστά στο κρύο που μας περιμένει. Έχουμε βάλει εδώ τα ξύλα μας. 3 κυβικά περίπου. Έχουμε και πολύ περισσότερα στο πίσω μέρος του σπιτιού. Η Ελένη είναι μια μητέρα 2 μικρών αγοριών και κατοικεί στις Ερυθρές. Σε αυτό το ορεινό χωριό στις πλαγιές του Κιθερώνα, όλοι οι κάτοικοι έχουν στοκάρει ξύλα για το τζάκι, ώστε να αντέξουν το βαρύ χειμώνα και τα χιόνια που πέφτουν συχνά. Το τζάκι μέρα νύχτα καίει. Μπορεί... Ενεργειακό, ε? Ενεργειακό είναι. Συνδεδεμένο με αραγωγούς πάνω από την γυψοσανίδα στα δωμάτια. Αυτά είναι γύρω στα 2 κυβικά. Είχα άλλα 4 έχω κάψει και ακόμα θα πάρουμε κι άλλα. Γιατί εδώ έχει βαρύ χειμώνα. Τα βιτιοφόρα πάνε και έρχονται εδώ στις Ερυθρές για να γεμίσουν τις δεξαμενές πετρελαίου εν ώψη της κακοκαιρίας που έρχεται. Ο κόσμος ό,τι κάνει προμήθεια για πετρελαίο θέρμασης, για φλές δεξαμενές του για να έχει προμήθεια. Επιποδώς βρίσκονται και οι αρχές για να αντιμετωπίσουν τη νέα επέλαση του χιονιά που ξεκινά την Κυριακή. Τα χιονιστικά μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας είναι σε κατάσταση έτοιμη για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Αλάτι έχουμε. Το αλάτι, όπως βλέπετε, σχηματίζει λόφους εδώ στην πλατεία της Παλιάς Πεντέλης. Πολίτες και αρχές προετοιμάζονται για το χιονιά που έρχεται. Για τα πεζοδρόμια που έχουν σχέση με τα γκαράζ τους και τα λοιπά, για να μην γίνονται ατυχήματα. Τις τελευταίες μέρες φαντάζομαι έχετε πολύ δουλειά. Ναι, έχει, γιατί λόγω του καιρού, λόγω του χιονιά. Πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν τα καυσόξυλα για να ζεσταθούν. Φέτος, όπως μας είπαν οι έμποροι, ήταν μια καλή χρονιά σε σύγκριση με πέρσι. Μόνο καυσόξυλο. Γιατί? Έχει καλύτερη καύση, καλύτερη τιμή αυτή τη στιγμή. Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στη Δυτική Μακεδονία, το χιόνι που έπεσε εδώ και μία εβδομάδα στην περιοχή έχει παγώσει στους δρόμους. Από ξύλα? Ναι. Δεν προλαβαίνουμε να παίρνουμε. Με ξύλα, πετρέλαια. Μάλιστα. Θα το αντιμετωπίσουμε. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού προβλέπει η ΕΜΗ από την Κυριακή, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας. Θα μας ενημερώσει τώρα ο μετεωρολόγος μας, Θοδωρής Κολυδάς. Καλησπέρα, Μάρα. Ο χιονιάς θα έρθει σε 2 κύματα. Ένα στενές κύμα την Κυριακή και το άλλο από Δευτέρα απόγευμα προς την Τρίτη. Η θερμοκρασία την Κυριακή θα πέσει περίπου κατά 5 με 6 βαθμούς και συνολικά έως την Τρίτη κατά 10 βαθμούς Κελσίου. Για παράδειγμα, αναφέρουμε την Αθήνα, όπου από τους 16 βαθμούς αύριο, την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη, θα είμαστε γύρω στους 6 βαθμούς Κελσίου. Με 6 βαθμούς Θοδωρή στην πόλη, αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί να υπάρξει πιθανότητα να δούμε χιόνι και σε χαμηλότερα υψόμετρα στην Αττική, δηλαδή και στα βόρεια προάστια? Κοίταξε να δεις, Μάρα, στην Αττική δεν έχει η κατάσταση πλήρως ξεκαθαρίσει, όμως ναι. Μπορούμε να δούμε χιόνι και σε χαμηλότερα υψόμετρα, εκτός από την Πάρυνθα που έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε άσπρη. Ο χιονιάς θα επηρεάσει επίσης τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Μάλιστα, θα υπάρχουν και καταιγίδες κατά περιόδους και καταιγίδες χιονιού, δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις όπου το χιόνι θα είναι πιο πολύ, και παράλληλα κυρίως στην Εύβοια, στα ανατολικά της Αττικής και την Κρήτη, ενώ παράλληλα οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις στο Αιγαίο και θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Μέχρι και την Τετάρτη, θα έλεγα. Προοδευτικά από την Τετάρτη ο χιονιάς φαίνεται να υποχωρήσει σταδιακά. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν πάντως από το απόγευμα της Τετάρτης και μετά, και το κρύο θα παραμείνει αρκετά, και ο παγετός θα είναι αρκετά έντονος, κυρίως στην Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα και την Τετάρτη, και θα υποχωρήσει από την Πέμπτη και μετά. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, Θοδωρή. Οι Χούθοι χτύπησαν και τις τιμές του πετρελαίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη χώρα μας. Ιδιαίτερα στο πετρέλαιο θέρμανσης που σπεύδει ο κόσμος να προμηθευτεί. Τώρα που πέφτει η θερμοκρασία, η αύξηση φτάνει τα 4 λεπτά μέσα σε μία εβδομάδα. Ο Γιώργος Σαραντάκος έχει τα στοιχεία.
Μάρα, μεγάλη απογοήτευση θα γνωρίσουν όσοι δεν έβαλαν πετρέλαιο θέρμανση στις προηγούμενες ημέρες ή δεν έχουν αποθέματα. Καθώς όντως, όπως είπες και εσύ, είναι μεγάλες οι αυξήσεις που θα πληρώσει ένας καταναλωτής για να ζεστάνει το σπίτι του τις ημέρες αυτές. Το ίδιο ακριβότερο θα είναι και το κόστος της μετακίνησης. Μέσα σε μια εβδομάδα, μάλιστα. Να σας αναφέρω λοιπόν λεπτομερώς τι θα δουν οι πελάτες στα πρατήρια, τόσο για να βάλουν βενζίνη όσο για να βάλουν πετρέλαιο θέρμανση. Η βενζίνη λοιπόν έχει ακριβήνει περίπου 6 λεπτά και φτάνει κατά μέσο όρο το 1 ευρώ και 85 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πετρέλαιο θέρμανση τώρα αύξηση γύρω στα 4 λεπτά. Φτάνει πλέον το 1 ευρώ και 30 λεπτά, ενώ είναι μεγαλύτερη επιβάρηση στον diesel κίνηση που όλοι χρησιμοποιούμε για τις μεταφορές μας. Και τα χειρότερα δυστυχώς είναι μπροστά μας, καθώς η εξέλιξη αυτών των διεθνών τιμών δείχνει ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις στις επόμενες ημέρες. Κυριακή είναι οι παραγγελίες, Δευτέρα θα βγουν νέες τιμές στις αντλίες. Και για να κλείσουμε, είμαστε η τρίτη ακριβότερη χώρα στη βενζίνη στην Ευρώπη με τους φόρους. Η φορολογία υψηλή δηλαδή καθιστά τη χώρα μας την τρίτη πιο ακριβή μετά την Ολλανδία και την Δανία. Και είμαστε στη μέση αν βγάλουμε τους φόρους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο πιο ακριβά πληρώνουν τη βενζίνη με την υψηλή φορολογία που έχουμε στην Ελλάδα. Σε ευχαριστώ.